Να καλωσορίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είναι παθολόγος στην πρωτοβάθμια γραμμή, μετεκπαιδευτής στο ζαχαρόδι διαβήτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διαχείριση κρούσματος σε COVID-19 στην κοινότητα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ τον όλη την ομάδα του Τζανίου, την κυρία Νησιώτη, το Δήμα Κόβου Τζανίου που με καλέσατε να παταθέσω και εγώ σαν ιδιώτη στην άποψή μου. Λοιπόν, αυτά που θα υποθούν ή αυτά που έχουν υποθεί θα τα περάσω λίγο γρήγορα στις διαφάνειες. Θα μείνω κυρίως σε θέματα θεραπείας και προσέγγισης στο ιδιωτικό ιατρείο. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχω κάνει μια κατηγοριοποίηση τι πρέπει να κάνουμε σαν ιδιώτες. Πώς διαχειριζόμαστε την νόσο. Τώρα, το πρώτο είναι να μπει η διάγνωση. Το δεύτερο είναι η παρακολούθηση κατοίκων. Το τρίτο είναι να παραπέμψουν στο νοσοκομείο. Ποια είναι τα κριτήρια ώστε να προλάβουν να παραπέμψουν γρήγορα αν χρειαστεί. Μετά είναι η παρακολούθηση μετά το εξιτήριο σε κάποιο νοσοκομείο. Και μετά το long COVID και το long haulers που και αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε σαν ιδιώτες. Αφού υπάρχουν αυτές οι νόσοι. Αναφέρω και λίγα πράγματα για τις χέρες της διαχείριση. Πού δυσκολευόμαστε οι ιδιώτες γιατροί στη διαχείριση της νόσου, πού δυσκολεύονται οι ασθενείς και το περιβάλλον των ασθενών στη διαχείριση. Αναφέρω και λίγο για το θέμα το fake news και τέλος καταλήγω με το που ήμασταν πριν, που είμαστε τώρα και κάποια συμπεράσματα. Ξεκινάμε λοιπόν. Τα διαγνωστικά τεστ τα ξέρουμε όλοι ποια είναι, ξέρουμε την αξιοπιστία τους. Πρέπει απλά να πούμε και στον ασθενή, ο οποίος πολλές φορές είναι μπερδεμένος και δεν γνωρίζει ακριβώς τι σημαίνει και ποιο τεστ είναι ποιο και ποια ευαισθησία έχει. Με απλά λόγια, ποιο είναι το τεστ και πώς επιβεβαιώνουμε την διάγνωσή μας. Σε όλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν πάντα οικονομικά ζητήματα που αν ο ασθενής έχει πρόβλημα και το αναφέρει, ότι δεν μπορώ να κάνω ένα τεστ δεύτερο κτλ. Κατά πρώτη τσέπη μου, που έχουμε τέτοια θέματα. Κάποιες φορές έχουμε αντικρούμενα αποτελέσματα που πάλι πρέπει να κάτσουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια πάλι τι συμβαίνει και ποια είναι η διάγνωση και ποια είναι τα προβλήματα. Μετά, στην πρώτη επαφή που είναι η διάγνωση νόσου. Πρέπει να δώσουμε τις πρώτες οδηγίες, να το βάλουμε σε ένα σωστό καλούπι ενημέρωσης, να μην χαθεί και να ξεκινήσουμε την θεραπευτική αγωγή. Πρέπει να ενημερώσουμε και το περιβάλλον και πρέπει να πούμε σε αυτό το κομμάτι και για τα μέτρα λειτουργίας του ιατρείου και τη μέτρα λειτουργίας προστασίας που πρέπει να έχουμε, τα οποία όπως βλέπουμε είναι γνωστά. Εδώ πέρα υπάρχουν οδηγίες από την αρχή της νόσου, τι πρέπει να φοράει ο γιατρός και σε κάθε περίπτωση, είτε είναι στο ιατρείο είτε στο νοσοκομείο, ώστε να αντιμετωπίσει την νόσο και να μην έχει φορέσει τη νόσου. Υπάρχουν πράγματα που αναφέρουμε για τα αντισώματα και την PCR, τα οποία τα είπαν πολύ καλύτερα νωρίτερα από μένα, οπότε δεν θα συνεχίσω να τα συζητάω. Υπάρχει από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο οδηγίες πώς πρέπει να είναι το ιατρείο στην πανδημία, ποιους κανόνες λειτουργίας πρέπει να έχει. Και υπάρχουν και πολύ ωραία στο BMJ courses, πολύ ωραία μαθηματάκια, τα οποία μπορεί να πει κανείς να τα κάνει, για το πώς πρέπει ο γιατρός στο ιατρείο να αντιμετωπίζει την νόσο σε όλα τα επίπεδα. Ενημερωτικά. Υπάρχουν ακόμα και οδηγίες εικονογραφημένες, ηχογράφηξη για το πότε πρέπει να ντυνόμαστε και πώς πρέπει να βγάζουμε τον εξοπλισμό μας. Στην πρώτη ενημέρωση του ασθενείου, πολύ βασικό να του πούμε ότι έχει ένα αεροπάνω οξύμετρο. Όμως και εδώ το BMC πρωτοτυπή έχει πολύ ωραία ηχογράφηξη, όπως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ηχογράφηξη, για το πώς λειτουργεί το οξύμετρο. Γιατί δεν το ξέρει ο κόσμος πολύ απλά. Δηλαδή, το ότι να ζεστάνει τα χέρια του λίγο πριν πάρει το οξυγόνο στο σπίτι, όταν δεν το ξέρει έρθει σε επαφή με κάτι τέτοιο, του είναι πρωτόγνωρο, δεν το ξέρει. Πρέπει να του πούμε να κάνει άλλη συναγωγή. Πάρα πολύ βασικό αυτό για μένα, γιατί μπορούμε να ανατακτά διαστήματα να αναπροσαρμόσουμε την αγωγή μας, να προσθέσουμε κάποιο πνεόμονο για παράδειγμα, και αυτό να το πάρει στο κινητό του και να πάει κάποιο συγγενή του να πάρει το φάρμακο να το φέρει. Και πρέπει να ενημερώσουμε για θέματα από την νόσου πάντα από κατάλληλα κανάλια ενημέρωση. Τα σωστά κανάλια ενημέρωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια ενημέρωση. Τα σωστά πέρα από το BMJ, τα ξένα αγγλικά ενημέρωση, είναι του ΕΟΔΗ, είναι πολύ αξιόλογα το site και πολλές οδηγίες είναι πάρα πολύ σωστές. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε σε επιστημονικές εταιρείες από το site του ΕΟΔΗ να δούμε τι λένε η εταιρεία του ύπατος, τι λένε οι αιματολογικές εταιρείες για ειδικές εμβατολισμού και να ενημερώσουν πώς δίνει η καραντίνα, τι μέτρα μόνο έχουμε σπίτι που χρειάζεται, γιατί όλοι είναι σε οικογενειακό περιβάλλον και έχουν σε επαφή με τους συγγενείς τους. Και πάντα πρέπει να ξέρουμε να στέλνουμε και τα επικαιροποιημένα μηνύματα του ΕΟΔΗ. Όχι μόνο εμείς στείλουμε τα παλιότερα και χάσουμε την ενημέρωση, χάσουμε την εξοπλιστία μας. Τώρα, εδώ είναι το ηφογράφηξη αριστερά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το πώς πρέπει να βάζουμε το οξύμετρο. Και δεξιά είναι τα απομακρυσμένα το ηφογράφη που έχει το BMJ για τις απομακρυσμένες συνομιλίες και πώς πρέπει να από την αρχή που θα κάνουμε τη setup την σύνδεση, μέχρι να αλλάξουμε την σύνδεση, μέχρι το πότε θα είμαστε λίγο, θα πράσουμε το βήμα 3 στο βήμα 4, αν έχουμε επιδεινωμένη εικόνα. Δεξιά έχουμε όλα τα συμπτώματα που να ρωτήσουν τον ασθενή ποια από τα συμπτώματα έχει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φόρμες που μας κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Και καλό να τις χρησιμοποιούμε. Τώρα, πάμε στα πιο δύσκολα. Λοιπόν, διαχείριση κατοίκων. Η παρακολούθηση κατοίκων πρέπει να αναφερθούμε αρχικά στα συμπτώματα. Τα συμπτώματα, λοιπόν, θυμίζω ότι όπου υπάρχει υποδοχή SARS-CoV-2 μπορεί να πάει COVID. Άρα, λοιπόν,
σε αυτό το αριστερά τον εικόνα που βλέπουμε ότι είναι όλα πράσινα εκτός από ελάχιστα τα κόκκινα. Άρα σε πάρα πολλά σημεία ο COVID μπορεί να παραδράσει. Γι' αυτό έχει αυτό το καταράκτο συμπτωμάτων, είτε σε ενήλικες είτε σε παιδιά, με τα συμπτώματα του τύπου και το ποσοστό του. Ο COVID μπορεί να κάνει συμπτώματα από πάρα πολλά συστήματα του σώματος. Τώρα, βέβαια, έχουμε τι μεταλλάξει και οι μεταλλάξει δεν θα στο στην πρωτοβάθμια πρέσβαση. Θα δούμε ότι μοιάζει πιο πολύ με κοινό κρυολόγημα. Δηλαδή, επικρατούν τα συμπτώματα του πονοκέφαλου, του πονόλεμου, τη καταρροή στη μύτη και του πυρετού. Έχουν αλλάξει δηλαδή λίγο τα συμπτώματα από την πρώτη εμφάνιση. Για την ιατρική, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Εδώ είναι από το update το αμερικάνικο πρότυπο. Τι κάνουν, συνήθως προγραμματίζουν επίσκεψη, τηλεϊατρική βέβαια επίσκεψη, τέταρτη, έδωμη, πρώτη βέβαια μέρα, πρώτη, τέταρτη, έδωμη και δέκατη μέρα. Αν δουν ότι υπάρχει ανησυχία για τον ασθενή και την πορεία του, γίνεται κάθε μέρα η τηλεδιάσκεψη. Αυτό αφορά κυρίως 65 ασθενείς, 65 εδώ και πάνω. Αφορά ασθενείς που έχουν μέτρια δύσπνοια, αφορά ασθενείς που είναι υποψήφια για εισαγωγή στο νοσοκομείο, αλλά αφορά και εισαγωγή στου οποίου βλέπουμε ότι μπορεί να μην μας ενημερώσουν γρήγορα ότι δεν πάνε καλά. Αν τώρα σε αυτές τις επισκέψεις βλέπουμε ότι πάει καλά, τις καθημερινές πάει καλά ο ασθενής, τότε πάει το κάνουμε κάθε δεύτερη μέρα. Αυτή είναι η πρόταση τη αμερικάνικη προσέγγιση. Λοιπόν, και πρέπει κάθε, βέβαια, σε κάθε επίσκεψη να επανακτηθούμε αν υπάρχει δύσπνοια ή όχι. Κατοίκον τώρα, εδώ θα πάμε στη θεραπεία. Εδώ είναι τα βασικότερα, αυτά που βλέπουμε τα πιο περίεργα. Μπαίνουν από τον Infectious Diseases Society of America, τις οδηγίες του, που είναι και το ίδιο παρόμοιες, δεν είναι διαφορετικές. Μπαίνω στα τέσσερις τύρες που έχει, η πρώτη που λέει αμπουλάτο και είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στην πρωτοβάθμια, και βλέπουμε, μην δίνουμε υδροχλωροκίνη, μην δίνουμε αζιθρομικίνη, αν δεν υπάρχει λόγος. Κορτικοστεροίδη δεν έχει κανένα νόημα από το στόμα στην πρωτοβάθμια. Γίνεται πράσινο που μπορεί να το κάνουμε, έντονο πράσινο στο νοσοκομείο. Δηλαδή, να αρχίσουμε να βάζουμε κορτιζόνη από την αρχή της νόσου δεν έχει κανένα ένδειξη και δεν κάνουμε κανένα πρόταση. Τώρα, όσον αφορά το πλάσμα ή την εντεσιβήρη, την αμοντιδίνη, τα αντιμονοκλωνικά κτλ., αυτά στην Αμερική μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα. Εδώ στην Ευρώπη δεν γίνονται ακόμα στην εξωνοσοκομιακά, οπότε προχωράω. Και πάω στο τελευταίο που είναι η βερμεκτίνη. Η βερμεκτίνη δίνεται από πολλούς. Δεν έχουμε αρκετά πιστικά στοιχεία ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε. Δεν έχει πάρει ένδειξη από κανένα, δεν είναι επίσημα. Υπάρχει σε κάποιες χώρες, βέβαια, έχουν δώσει ένδειξη που έχουν άλλα προβλήματα οικονομικά. Το Medscape προχτές είχε στο Impact Factor και έλεγε ότι παιδιά, για να κρούνται βρεμεκτίνη, δώστε μας όλα τα στοιχεία από όλες τις μελέτες, γιατί έχουμε μισά στοιχεία και τα στοιχεία που βάζετε, που τη βγάζουν στατιστικά, ότι κάνει κάτι σημαντικό, οι μελέτες αυτές δεν τις έχουμε ελέγξει. Οπότε περιμένουμε, αλλά προς το παρόν, είτε από το CDC είτε από το NCDC, δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη χωρίς βρεμεκτίνη, μόνο σε κλινικές μελέτες. Και πάμε παρακάτω. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν έχει αυτά τα παρόμοια και βάζουμε στην Ελλάδα πολύ ψηλά και την κολχικίνη. Ξέρουμε όλοι και τις ενδείξεις και τη δυνατότητα και ποιες κατηγορίες στενών πάνω από 40 και όλα αυτή την κατηγορία που βλέπετε αριστερά μπορεί να χρησιμοποιήσει την κολχικίνη σε δόση μισό επί 2-3 μέρες και μισό επί 1 για άλλες 27 μέρες. Τις ενδείξεις τις έχει πολύ καλά ο ΕΟΔΗ, οι γιατροί τις ανακεφαλαιώνουμε πολύ συχνά. Εντάξει. Και συνεχίζουμε και έχουμε βέβαια και σε προφύλαξη στου εξωτερικού ασθενεί πριν μπουν στο νοσοκομείο. Που και αυτά είναι γνωστά και όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα αναδείξει τον ΕΟΔΗ και να τα δει. Προχωράω λοιπόν στην παρακολούθηση κατοίκων. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν οι επιστημονικές εταιρείες όπως η εταιρεία Ήπατος, η ΟΡΙΛΑ, η εταιρεία Ηματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία που έχει συγκεκριμένες οδηγίες. Από το Lancet Technology από πέρσι ξέραμε ότι στο διαβίτη, στη διαχείρισή του, κάποια φάρμακα που μπορούν να. Σε ασθενείς που νοσούν και μπορούν να κάνουν διάρρηση να έχουν αμφιδάτωση, τα αποφεύγουμε ή τα βγάζουμε στην πορεία της νόσου. Αν δεν πίνετε με αφυδάτωση υψηλού πεδιάρε κτλ., αποφεύγουμε συμφωνερίε, αποφεύγουμε ζελιδίο, στην πορεία βγάζουμε την μεθορμίνη. Συνήθω στην πορεία μένει η ισουλίνη και η DPP4 που μπορούν να μείνουν εκτό αν επηρεαστεί την νευρική λειτουργία. Όσον αφορά τα αντιπερτασικά, έχουμε εκεί πάρα πολλέ μελέτε. Εδώ πέρα έχω μια μεταλλάσση που λέει ότι μην σταματάτε του ΑΤΑΦΕΝΑ, του ΑΣΕΔΙΟ, του ανταγωνιστέ βεστίου. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να σταματήσουν. Μάλιστα, πιο πολλέ μελέτε έχουν προστοθετικό τα στοιχεία του. Το ίδιο είναι και τις σταντίνες. Μη σταματάτε τις σταντίνες, συνεχίστε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα κάτι που κυκλοφορεί πάρα πολύ εξωτερικό, έξω και δεν το βλέπετε στο νοσοκομείο τόσο πολύ. Λοιπόν, βιταμίνες, υγνοστοιχεία, συμπλέγματα διατροφής. Πολύ βασικά εξοδίνονται κατά κόρον. Δίνονται και από γιατρούς, δίνονται από φαρμακοποιούς, δίνονται από πάρα πολλούς. Παίρνουν ασθενείς μόνοι τους να βάλουν λίγο σε τάξη τι γίνεται. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δεδομένα υψηλής ποιότητας ότι αν βάλουμε βιταμίνη C, είτε σε χαμηλή υψηλή σκέτωση. Βιταμίνη D είναι υψηλάγυρο, ότι μειώνουμε σε βάρος του COVID σε μήνες ελευθερών ασθενείς. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Για την ΔΕ υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, οι οποίες είναι δικαιούμενες. Στην ΔΕ υπάρχουν δύο πράγματα. Η μία είναι το επίπεδο της ΔΕ στην έναρξη της νόσου, αν παίζει ρόλο ή όχι. Κάποιες μελέτες πιο πολλές λένε ότι παίζει ρόλο και θέλουν να είναι ψηλά. Λιγότερες λένε ότι δεν παίζει ρόλο και κάτω από. Δεν επηρεάζει το επίπεδο της βιταμίνης ΔΕ της νόσου. Οι πιο πολλές λένε ότι είναι υπέρ της ΔΕ.
Το άλλο το θέμα είναι ότι άλλο να ξυλιντέ και άλλο να σου κάνω χορήγηση να έχει ψηλά. Η χορήγηση πάλι έχει δύο δικονομία. Μπορούμε δηλαδή να. Άλλοι προστίζουν να δώσετε, άλλοι μπελέτε και άλλοι λένε μη δίνετε. Η δική μου γνώμη είναι ότι καλό είναι να έχουμε ψηλή ντε από την αρχή. Αν ξεκινήσει η νόσο και να δώσουμε ντε, δεν θα κάνουμε μεγάλε μεταβολέ στην νόσο. Είναι πολύ αργά για να κάνουμε μεγάλε μεταβολέ στην νόσο. Αλλά και να δώσουμε βιταμίνη ντε και σε, δεν έγινε και τίποτα στο κάτω. Κάτω δεν κάνουμε και κάτι που είναι κακό. Λοιπόν, αυτές είναι οι μελέτες για την ντε, εσύ και πριν. Έχει νόημα, δεν έχει νόημα η χορήγηση. Έχει προγνωστική αξία, δεν έχει προγνωστική αξία. Συνεχίζω. Λοιπόν, τώρα πάμε στα συμπλήματα διατροφής. Εδώ είναι ένα θέμα με κάποια συμπλήματα διατροφής τα οποία διεγείρουν το ανασωπτικό έντονα. Λοιπόν, και τα οποία το ξέρουμε σε αυτά, όσα μην τα δίνουμε, εδώ θα έλεγα να μην τα δίνουμε και στο COVID, η προσωπική μου γνώμη. Όταν βλέπετε ότι το ανακοίνω ένα φάρμακο το οποίο έχει immunosuppressive effects καθαρά και προσπαθεί να καταστήλει το καταρράκι των κεντροκοινών, όταν εμείς έχουμε εχινάκια 10-15 μέρες από πίσω ή αστράγαλους ή μαϊτάκι, όσο και να θεωρούμε ότι είναι συμπτώματα για να κάνουν ζημιά, έχουν αντίθετη δράση. Από το Medscape λοιπόν ο πίνακα των αντιδράσεων, ανακοίνω εκρίζες, ένα κοινάκι αντικρίζες immunosuppressive effects. Καλό να αποφεύγουμε κάποια φάρμακα που διακρίνει το νοσοποιητικό, ιδίως τα περιστατικά όταν πάνε καλά. Αλεπιδράσεις φαρμάκων, κολχικίνη, ναζιθρομικίνη, δίνεται, μπορεί να δοθεί, αλλά με τις και πάλι. Use alternative, serious interactions, μην το κάνουμε τόσο εύκολα. Γιατί κολχικίνη, πάνω από 10% διάρειες και 27-80% το ποστό της διάρειας. Watery diarrhea, SARS-CoV-2, αζιθρομικίνη, adverse effects, πάνω από 10% διάρεια, αυτό πίσω του φαρμάκου. Και λεμφοπενία είναι με 10%. Θα μας μπερδέψει και αν και δεν λεμφοπενία κάποιες φορές. Δεν χρειάζεται. Γιατί, όπως λέει και η CDC, αν δεν υπάρχει θέμα επιμόρφωση προκλητικής, μην δίνουμε τη βίωση. Δεν υπάρχει λόγος. Το ξέρουμε και το παραλαμβάνουμε. Όπως πρέπει να επιμείνουμε στα ασθενεία, το λέμε αυτό. Να μην σταματάμε. Τώρα, η υποσυζήτηση και η διαρρεύνηση, απλά αναφέρω, είναι η σπινόμορφη δασανίδη που έχει καλές μελέτες. Έχει δύο μελέτες, όπως βλέπετε δεξιά, οι οποίες είναι μικρές, έχει δείξει θετικά στοιχεία. Περιμένουμε μεγάλες μελέτες έτσι. Το ίδιο και για το φλουβοξαμίνη, η οποία έχει αυτή δείξει θετικά στοιχεία σε μικρές μελέτες και ίσως το long COVID, όταν έχουμε brain fog, θα έχει και παραπάνω ένδειξη. Αλλά αυτό νομίζω θα το δείξει η περαιτέρω έρευνα. Πάμε παρακάτω. Η διαχείριση λοιπόν. Στο παραμονή στο νοσοκομείο, έχουμε συγκεκριμένα κομμοβίδι τη πράξη στο νοσοκομείο, του ασθενεί. Έχουμε συγκεκριμένα εργαστηριακά ευρήματα που θα στείλουμε και είναι η CRP, η LDH, οι τρασαμινάσει, τα dimer, η λευκοκυτάρωση, οι χαμηλά τρασαμινέ, η λεφοπενία, που έλεγα πριν ότι θα έχουμε λεφοπενία και είναι δίκη να το στείλουμε στο νοσοκομείο, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολύ πάνε σπίτι τώρα μικροβιολογική και κάνουμε εργαστηριακέ εξετάσει. Μπορούμε κάτι την ημέρα να στείλουμε εργαστηριακό έλεγχο, να δούμε κάποιου κακού διαγνωστικού δείκτε και τότε να πούμε ότι μήπως είναι υποψήφιο για νοσοκομείο. Να το κάνουμε λίγο πιο, αν δεν πάει καλά, να το επισκέψουμε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια red flags, τα οποία τα ξέρουμε όλοι, μπορούμε να τα βρούμε στην κλινική κατάσταση πέρα από τη δύσπνοια, είναι αν υπάρχει σύγχυση, αν δεν μπορεί να σηκωθεί ο ασθενής, αν έχει ταχυκαρδία και πολλά άλλα προχωράω γιατί δεν θα προλάβω να τα πω όλα. Λοιπόν, η λεφοπενία είναι το πιο σημαντικό, το 83% που έλεγα. Δεν θα παραλάβω αυτά. Υπάρχουν τα ακτινολογικά κριτήρια τα οποία η αξιολογική δεν είναι διαγνωστική, είναι πόσο βαρύ είναι η κατάσταση του ασθενού. Βλέπουμε grand basal vasitis, βλέπουμε εικόνα θολής ή άλλου. Δεν θα συνεχίσει το ακτινολογικό, είναι αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Θα είναι σημαντικό να μπορούμε εξωτερικά να στείλουμε κάπου με κάποιο τρόπο εξασφαλισμένα, χωρίς να μεταδώσουμε την νόσο, κάπου εξωτερικά να βλέπουμε πώς πάει η ακτινολογικό ασθενή σιγά-σιγά, ώστε να πρέπει να ξέρουμε αν πηγαίνουμε καλά ή αν πρέπει να κάνουμε παραμονή στο νοσοκομείο. Όλα αυτά με πλήρη προφύλαξη βέβαια. Λοιπόν, στη διαχείριση τη νόσου. Πάμε παρακάτω. Η διαχείριση τόσο πρέπει να. Οι οδηγίες της ελληνικής προβλητικής εταιρείας είναι πάρα πολύ καλές. Στην οσότητα δεν θα τις δούνε, γιατί μετά την εξωτερία του νοσοκομείου, να το δούμε, δεν θα αναφέρω όλα αυτά. Για το long COVID, οι ορισμοί είναι αυτοί. Υπάρχει το PASC, υπάρχει το long COVID, που είναι αυτός που έχει το long COVID, με λίγα λόγια, ο ασθενής. Υπάρχει το acute post COVID 5 με 24 με 12 εβδομάδες. Το long post COVID 5 με 24, το περισσότερο 24, δεν τα συνεχίζω. Αλλαγή στα συμπτώματα στο post COVID μπορούμε να δούμε όταν θα γυρίσει ο νοσοκομείο ασθενής ή ότι μετά το COVID. Ότι θα δούμε νιώσε διαβέτη και νιώσε υπερτέσιο σε κάποιο ποσοστό. Είναι διαφορετικά τα ποσοστά. Πάρα πολύ ωραία infographics από πολλά περιοδικά ιατρικά που αναλύουν αναλυτικά τι γίνεται. Πάνω από 7 μήνες τα συμπτώματα που κρατούν, κόπωση, brain fog, πονοκέφαλη, διαταραχή στην μνήμη, ζώμια, αϊπνία, δύσπνια, όλα αυτά καλά τα έχουν υπόψη μας. Πάλι το BMJ, πολύ ωραία infographics για το long COVID στην πρωτοβάθμια. Όποιο θέλει να το κατεβάσει πανεύκολα. Και εδώ πέρα είναι ένα ζήτημα θεραπείων, είναι λίγες που είναι επίσημα. Οι Ελβετοί έχουν βγάλει για το long COVID από ό,τι έχω δει εγώ. Η Αμερικανική Εταιρεία Ψυχολογίας, CDC έχει κάποια πράγματα και το θεραπεία είναι, υπάρχουν και μελέτες στην Αγγλία. Η TLC είναι για το long COVID. Συνεχίζω. Ποια πράγματα είναι λίγο πιο ενδιαφέροντα και τωρινά είναι ότι το long COVID μειώνεται με τον εμβολιασμό κατά 50% σαν επίπτωση. Και το τελευταίο πριν δύο μήνες βγήκε ότι υπάρχει πιθανότητα να παραρκοποίηση από το Nature του Epstein-Barr virus στο long COVID και αυτό δικαιολογεί την κούραση. Αυτό είναι η υποσυζήτηση. Φαντάζομαι ότι θα βγουν και άλλες μελέτες και θα το έχουμε πιο σίγουρα αν ισχύει ή όχι. Συνεχίζω.
Εδώ είναι η δυσχέρεια λοιπόν στην ενόρυνση που είναι πολύ βασικό στην νόσο. Εδώ βάζω το κλασικό, ποιο είναι το πιο εύκολο να το πει κάποιου και συναδέλφου ότι τι είναι το ψευδοστικό, ποιο είναι το ιδανικό. Ψευδοστικό είναι ο άντρας ο οποίος είναι your pregnant diagnosis και η γυναίκα του είναι your not pregnant, είναι η λάθος το ψευδοστικό. Δεν μπορούμε να πλέξουμε τόσο πολύ στα στερεπτά, λέμε απλά και καθαρά πράγματα. Πρέπει να έχουμε update την ενημέρωση, πρέπει να έχουμε ομοφωνία γιατί σε αυτά που λέμε, πολύ βασικό, γιατί οι διαφωνίες πατάνε πάνω στερεί και χάνονται. Έχουμε φόρτο εργασία, τελειατική, δεν μας βοηθάει να κάνουμε φυσική εξέταση, χάνουμε από εκεί. Έχουμε λυπίδια σύνδεση για το νοσοκομείο γινότητα, πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε στην Ελλάδα, η γνώμη προσωπική δική μου. Έχουμε δυσχέρεια στην άμελη σύλληψη εργασιακών εκστάσεων. Έχουμε ασθενείς που δεν θέλουν να εργαστούν και υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν θέλουν να βγουν στον γιατρό. Και ξαφνικά, ενώ θέλουν να γιατρό, ξαφνικά στην πέμπτη μέρα τη νόσου δεν ανελαβαίνουν. Υπάρχει δυσκολία εκεί πέρα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε συνέχεια του ΤΕΤ και πρέπει να έχουμε συνέχεια το όνομα για επικροπή οδηγιών. Για του ασθενείς υπάρχουν άλλα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, ενημέρωση από αξιόπιστε πηγέ. Ασθενείς που δεν θέλουν προσωπικό γιατρό, η ευρωπαϊκή διασπορά στην νόσο κάνει μεγάλα προβλήματα γιατί ξαφνικά αν είναι 3-4-5 ασθενείς σε μια οικογένεια, χάνει την μπάλα η οικογένεια του απλά, δεν μπορεί να κουμαντάρει την νόσο καθόλου. Συνεχίζω. Λοιπόν, η παραπληροφόρηση δυστυχώς είναι πολύ πιο έντονη στις μέρες μας, πολύ πιο έντονα στα κοινωνικά δίκτυα και fake news. Υπάρχει πληροφόρηση, δημιουργεί σύγχυση. Υπάρχουν αλλαγές στην πορεία της πανδημίας που τις εκμεταλλεύονται και όταν υπάρχει μετάλλαξη ή αλλαγή στην υποδομή των εμβολίων, γίνονται αυτά όλα στόχους παραπληροφόρησης. Έχει κουραστεί και ο πληθυσμός και όταν υπερβάλλουμε κάπου και υπάρχουν διαδράσεις. Σε σχέση με παλιά, έχουμε καλύτερη γνώση νόσου, μεγαλύτερη εμπειρία, καλύτερη οργάνωση, καλύτερες θεραπευτικές επιλογές, μεγάλο ποσοστό εμβολιασμού μας δίνει τα χέρια και εξηγούν τα μέτρα. Αλλά υπάρχει οργανωμένο παραπληροφόρηση, υπάρχει κόπωση, υπάρχουν μεταλλάξεις, υπάρχουν οργανωμένες περιπτώσεις και υπάρχει κόπωση, υπάρχουν προβλήματα. Τελειώνοντας, θα πω ότι ο Φαούτσι, και ελπίζω να είναι αλήθεια αυτό που να βγει αλήθεια, ότι λέει στην Αμερική, πιστεύω και στην δυτικό κόσμο όλων, η νόση θα είναι under control, δηλαδή υποέλεγχο μέχρι την άνοιξη του 2022. Υποέλεγχο δεν εξαφανίζει, αλλά ελέγχο. Αυτό που θα ήταν καλό να έχουμε το patient education, δηλαδή την εκπαίδευση στους ασθενούς, να μάθουν οι ασθενείς τέτοιες δεξιότητες, να αλλάξουμε τη συμφορά του υπέρ του, ώστε να διαχειριστεί καλύτερα την νόσο και υπέρ της υγείας του και να έχουμε τέτοια καλή επαφή. Αυτό πρέπει να το κυνηγήσουμε παραπάνω εδώ πέρα. Ό,τι είναι αυτονόητο για εμάς για τους, δεν σημαίνει ότι είναι αυτονόητο για τον ασθενή. Πρέπει να το εξηγήσουμε. Και τελειώνοντας, θα πω ότι το μόνο πιο ακριβό από την εκπαίδευση είναι η άγνοια, που δυστυχώς έχουμε φορεί άγνοια και την πληρώνουμε την άγνοια αυτή. Ελπίζω να τα πάμε όλο και καλύτερα στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.